βγήκε η Ζένια στο Instagram και είπε κάτι το οποίο πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ για την Κατερίνα. Είπε λοιπόν ότι ασκήθηκε σωματική βία πηγαίνοντας να πάρει το νυχτοκάματό της. Πήγε να δούλεψε ένα σε ένα μαγαζί, ναι. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι το μαγαζί που διαφημίζεται τις προηγούμενες μέρες κάπου στην Αθήνα. Προστησία νομίζω, δεν ξέρουμε αν είναι αυτό το μαγαζί. Πάντως ναι, όντως είπε ότι πήγε να πάρει. Μάλιστα είπε ότι πήγε να πάρει τα λεφτά, δεν της τα δώσανε και πήγε πάλι μετά από μια ώρα. Να ακούσουμε το τι είπε η Ζένια ακριβώς και να δούμε το τι είπε η Ζένια ακριβώς και επιστρέφουμε πίσω να το συζητήσουμε γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, μα πάρα πολύ σοβαρό. Καλησπέρα σε όλους. Πριν από λίγο ενημερώθηκα για κάτι αρκετά δυσάρεστο. Η κολλητή μου Κατερίνα Σαββοπούλου δούλευε σε ένα μαγαζί και όταν σχόλασε και ήρθε η ώρα για να πληρωθεί για να πάει σπίτι της, ζήτησε να πάρει το μαρακώματό της, στο οποίο την αγνόησαν για την υπόλοιπη μία ώρα και αναγκάστηκε να ξαναπάει για να ζητήσει. Η συμπεριφορά του εργοδότη ήταν απαράδεκτη, σε σημείο η κοπέλα να δεχτεί σωματική βλάβη, του τύπου να την τραβάει από τα χέρια, να της φωνάζει και να της πετάει τα λεφτά στα μούτρα. Έχουμε εννοείται τις φωτογραφίες με μπλανιές από τα χέρια, έχω μιλήσει ήδη με τον δικηγόρο τηλεφωνικά και έχουμε τη Δευτέρα ραντεβού. Το μόνο που έχω να πω είναι μια μεγάλη ντροπή σε όλους αυτούς που το παίζουν αφεντικά και εκμεταλλεύονται άτομα που έχουν ανάγκη ένα μεροκάματο. Ντροπή. Αυτά λοιπόν είπε η Ζένια, σοβαρότατα. Ότι συμβαίνουν και αυτά. Ναι, και μάλιστα είπε ότι θα πάει στο δικηγόρο, θα πάνε τις επόμενες ώρες για να μπορέσουν, λέει, να τα βγάλουν πέρα γιατί αυτό ήταν ανεπίτρεπτο και είναι ανεπίτρεπτο όταν ένα παιδί πάει και δουλεύει. Μια κοπέλα η οποία μάλιστα έχει ένα τέτοιο όνομα. Καλά, αυτός δεν σκέφτηκε ότι η κοπέλα είναι επώνυμη, ότι θα κάνουν κίνηση ρε παιδί μου και θα βγει προς τα έξω πάρα πολύ. Κοίτα να σου πω. Επειδή δεν έχουμε ακούσει και την άλλη πλευρά. Πνίγηκα, είδες. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε ακούσει και την άλλη πλευρά. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι όταν ασκεί σωματική βία, φταίει ο άλλος οπωσδήποτε. Αλλά γιατί φτάσανε σε αυτή τη φάση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πιστεύω ότι θα μάθουμε και την άλλη πλευρά να δούμε τι δικαιολογία μπορεί να βρει. Σίγουρο είναι αυτό. Αλλά γιατί εδώ τώρα η επιχείρηση αυτή θα κλονιστεί πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Και μάλιστα εγώ δεν ξέρω ακριβώς ποιο μαγαζί είναι και δεν θέλω να μάθω. Αλλά πάντως σίγουρα ο επιχειρηματίας μπαίνει σε μεγάλη περιπέτεια πλέον. Γιατί αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ό,τι και να έχει γίνει, ακόμα και να σου έχει βρει στη μάνα που λένε, δεν σηκώνει τώρα το χέρι σε μια κοπέλα. Και μάλιστα πόσο δε που ήρθε και να σε βοηθήσει δουλεύοντας. Και είναι και μικρό κορίτσι, έτσι, ναι. Κακά τα ψέματα τώρα. Και είναι και αδυνατούλα, ξέρεις, ναι. Δεν είναι. Μην βλέπεις φωτογραφίες ή τα λοιπά. Δηλαδή, αφού πέσει κατευθείαν κάτω, ας πούμε. Α, είναι μικροκαμωμένη. Ναι, είναι μικροκαμωμένη. Είναι ψηλή, δεν είναι. Αλλά είναι, ξέρεις, είναι αδυνατούλα. Είναι. Εντάξει. Και ένα κορίτσι τώρα, γλυκό ρε παιδί μου, μα πώς τώρα μπορείς να συμπεριφερθείς με τέτοιο τρόπο απέναντι σε ένα τέτοιο κορίτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις συμπεριφορές. Πω, είναι απίστευτο. Υπάρχουν πολλοί νταΐδες τώρα. Ρε παιδιά, εντάξει, επειδή έχετε ένα μαγαζί, μια επιχείρηση και έχετε ένα παιδάκι να δουλέψει, είτε είναι επώνυμη όπως η Κατερίνα, είτε είναι ανώνυμη. Ένα κορίτσι που έρχεται για το μεροκάματο για να πάρει τα 20, 50, 30, 70, 80, 100 ευρώ, 150 ευρώ ανάλογα το πρόσωπο που πάει εκεί. Δεν έχετε και υποχρεώσει. Δεν είστε δηλαδή και τα άτομα τα οποία θα τους κάνετε σκλάβους ή θα τους συμπεριφέρεστε με ένα τέτοιο τρόπο επειδή θα τους πληρώσετε. Δούλεψαν. Ήρθε εκεί η κοπέλα και δούλεψε. Δεν ήρθε εκεί πέρα και κάτσε και σου δώσουμε 100 ευρώ. Και στο κάτω-κάτω που λέει και η Ζένια στο βίντεο ότι είναι κάποια λεφτά τα οποία τα έχουν ανάγκη. Κάκα τα ψέματα, αυτά τα κορίτσια τελικά η δουλειά τους είναι να δουλεύουν βράδυ και η Ζένια επί λίγο θα ξεφύγει. Δεν ξέρω, νομίζω κάτι με κάποια επιχείρηση των γονιών της. Αλλά νομίζω ότι ακόμα με την Κατερίνα το παλεύουν, δηλαδή δουλεύουν μέσα στη νύχτα. Οπότε εκεί είναι δουλεύεις, πληρώνεις, παίρνεις. Δηλαδή είναι νυχτοκάματα αυτά που λες. Δεν είναι μηνιαίος μισθός. Έτσι δουλεύουν. Εκτός αν είχαν κάνει μια διαφορετική συμφωνία. Αλλά για να πάει να τα ζητήσει η Κατερίνα σημαίνει ότι έπρεπε να της τα δώσει. Το θέμα είναι λοιπόν, δούλεψε. Δεν πήγε εκεί να κάτσει στο μαγαζί και να κάνει βολτούλες. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι συμφωνία έχουν κάνει να πληρώνεται ανά πόσες μέρες και τι έγινε, τι προέκυψε. Ναι, το θέμα είναι ότι θα καταλήξουν στις δικαστικές αίθουσες, θα πάει στη δικαιοσύνη το θέμα αυτό. Και βέβαια εδώ αυτός ο επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας τώρα, εντάξει. Ένα μαγαζάκι εκεί πέρα ο άλλος, να πούμε, πάει και κάνει τη μαλακία του και γίνεται το σκηνικό που έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, η δικαιοσύνη θα δώσει τη λύση σε αυτό το θέμα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να καταλάβει τη μαλακία του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο εργοδότης,
και να πάει να ζητήσει συγγνώμη και να τα βρει μαζί με την Κατερίνα και να σταματήσει. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, εξάλλου, αν υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία μόλοπες ή κάποιες εκπτωρές στο σώμα της Κατερίνας, οπωσδήποτε θα έχει πρόβλημα. Οπότε λοιπόν είμαστε αναμονή να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε στο θέμα αυτό.